Ναι, κυρία Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης εντός του Υπουργείου Εργασίας ασχολείται με την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά, λοιπόν. Τα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν από φτώχεια, από ανέχεια. Τα παιδιά όλου του κόσμου. Τα παιδιά άλλων χωρών και τα παιδιά τα δικά μας. Να ξεκινήσω από τα δικά μας. Από τα δικά μας παιδιά, λοιπόν, τα οποία πέσαν μέσα στην κρίση, μια τρομακτική κρίση δικιά τους, χειρότερη από των ενηλίκων, την κρίση της φτώχειας, την κρίση της ηλικής στέρησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές τις μέρες βγήκανε τα στοιχεία της Ελστάτ του 17, όχι τα φετινά, του 17, με εισοδήματα του 16. Και εμάς, τουλάχιστον στο Υπουργείο Εργασίας, μας έδωσαν μια ανάσα. Και μια και σας αρέσουν πολύ τα νούμερα από ό,τι είδα σήμερα στην αξιωματική αντιπολίτευση, να σας πω λοιπόν και αυτά. Η παιδική φτώχεια λοιπόν στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,1 μονάδες από το 2015 που παραλάβαμε. Την παραλάβαμε 26,6%. Τι σημαίνει αυτό? 26,6% παιδιά είναι σε φτώχεια. Αυτό σημαίνει, σήμαινε το 2015. Με εισοδήματα βεβαίως του 2014. Τι έγινε σήμερα? Τι λέει η Ελστάτ σήμερα? Ότι το 17 με εισοδήματα του 16, σε 2 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η παιδική φτώχεια μειώθηκε τα 24,5, δηλαδή 2,1 μονάδες κάτω. Βλέπω δεν σας ενθουσιάζει αυτό ούτε και εμένα. Περιμένετε λιγάκι, περιμένετε λιγάκι. Τι σημαίνει αυτό? Το καταλαβαίνετε καθόλου τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνο με τον νόμο και της καταπολέμησης ανθρωπιστικής κρίσης, μόνο με τον νόμο αυτόν, για 2 χρόνια, γιατί ακόμη δεν είχαμε κάνει ούτε το ΚΕΑ που είπε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ούτε τα 150.000 σχολικά γεύματα. Μόνο λοιπόν με αυτό ρίξαμε 2 μονάδες κάτω την παιδική φτώχεια. Πόσο ήταν όμως εσείς που τώρα μου κουνάτε το δάχτυλο τις εποχές της Ευμάριας? Τις εποχές της Ευμάριας, το 2008. 23%. Πώς σας φαίνεται αυτό? Σας λέω λοιπόν τώρα σήμερα εδώ ότι του χρόνου, το 18, τέτοια εποχή, εδώ θα είμαστε. Για να τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Το 18 λοιπόν θα έχουμε ρίξει την παιδική φτώχεια στο 21%. Όχι 23 που ήταν τις εποχές της δικής σας ευμάρειας. Γιατί? Γιατί έχουμε φροντίδα για το παιδί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Φροντίδα για το παιδί σημαίνει 150.000 σχολικά γεύματα κάθε μέρα, ζεστά. Αυτά που λιδωρούσατε. Σήμερα, 500.000 το 19-20, όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας θα έχουν σχολικά γεύματα ζεστά. Φροντίδα για το παιδί σημαίνει 120.000 παιδιά σήμερα, δωρεάν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Όταν το 2015 που παραλάβαμε ήταν μόνο 78.000. Το 19 και 20, με 20, θα είναι 165.000 παιδιά δωρεάν. Φροντίδα για το παιδί σημαίνει ίδρυση 400 νέων παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών φέτος και 1.800 του χρόνου, το 19-20. Σημαίνει αύξηση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, ΚΔΑΠ, για τα παιδιά, αλλά και κυρίως για τα παιδιά ΜΕΑ. Είναι τα άρθρα 59-60 του νομοσχεδίου, σας παρακαλώ να τα ψηφίσετε. Σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά ο ΕΣΑΝΗ, Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας. Το ψηφίσαμε πριν 1 μήνα. Μου λέγατε θα κάνεις μήνες για να αρχίσει την εφαρμογή. Αρχίζουμε λοιπόν. Σήμερα το πρώτο βήμα, τις 5 η ώρα. Για να βρουν τα παιδιά μια ζεστή αγκαλιά να φύγουν μέσα από τα ιδρύματα. Το άρθρο 62 του σημερινού νομοσχεδίου προβλέπει σε μια μάνα που δεν έχει ταυτότητα, ταυτοποιητικά στοιχεία,
την απαιτούμενη νόμιμη διαδικασία για να μην τις πάρουν το παιδί και το βάλουν στο ίδρυμα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σας παρακαλώ να το ψηφίσετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το έχω πει και θα το ξαναπώ. Για την κυβέρνησή μας, τα παιδιά ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας, εθνικότητας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, γιατί τα παιδιά είναι η ελπίδα μας. Το σημερινό νομοσχέδιο διαπραγματεύεται την πιο ευάλωτη ομάδα παιδιών που υπάρχει στον κόσμο. Είναι τα προστάτευτα, τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ανήλικα παιδιά που προσπαθούν να σωθούν από πολέμους, στόχια, βία, ορφάνια. Φτάνουν στην Ελλάδα με συνοδεία, χωρίς συνοδεία ή χωρισμένα από την οικογένειά τους. Είναι ένα μεγάλο σοβαρό βήμα τόσο στο προσφυγικό ζήτημα όσο και στην παιδική προστασία για τη χώρα μας αυτό το νομοσχέδιο σε αυτά τα άρθρα του. Το ακούσατε από διεθνείς και ελληνικούς φορείς κατά τη διαβούλευση. Ύπατη αρμοστία, σύνηγορος του παιδιού, κέντρα κοινωνικής προστασίας παιδιών, παιδιών αμαία όπως το μητέρα και ούτω καθεξής. Η Βουλή των Ελλήνων σήμερα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να δηλώσει με την ψήφο της πως βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και εξηγούμε. Όλος ο πλανήτης σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια προηγουμένου σύγχρονη μετακίνηση πληθυσμών η οποία διχάζει την ανθρωπότητα. Δεν πρόκειται για συγκυριακή κρίση, αλλά για αλυσιδωτή αντίδραση η οποία εμφανίζει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη, το ξέρετε, χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Εκείνο που συγκροτούν την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τις αρχές δικαίου και εκείνο που υψίων τύχει εποάζοντας το διχασμό, την ξενοφοβία και το ρατσισμό και τελικά τη διάλυση της Ευρώπης. Εσείς σημαίνουμε Ευρώπη, προσέξτε καλά, γιατί αυτό είναι η διάλυση επί της ουσίας της Ευρώπης. Πιστεύω ότι θέλουμε όλοι εδώ, εμείς τουλάχιστον, μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για το προσφυγικό. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να βρεθεί μόνη της απομονωμένη στη διαχείριση αυτού του τεράστιου ζητήματος. Πιστεύω, θέλω να έχω αυτή την πίστη, ότι κανείς εδώ, εκτός από αυτή την πτέρυγα, την πέρα, δεν θέλει αυτό. Κανείς δεν θέλει να βρεθεί η χώρα μας απομονωμένη σε αυτή την ιστορία. Παρά το γεγονός ότι άκουσα ακόμη και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει για κλειστά σύνορα. Στην πραγματικότητα δηλαδή να συντάσσεται με αυτούς που απεργάζονται την απομόνωση της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα εδράζεται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όπως ορίζεται από διεθνείς συμβάσεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και το ελληνικό δικαιακό σύστημα. Για να εξασφαλιστεί αυτό το βέλτιστο συμφέρον, εισάγονται τρεις θεσμοί. Πρώτον, ο μόνιμος επίτροπος. Δεύτερον, το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπής και τρίτον, η Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα ΕΚΑ. Πόσα όμως είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα σήμερα στην Ελλάδα? Άκουσα αυτό που διαβάζεται από τα στοιχεία που δημοσιεύει το ΕΚΑ. Καταρχήν να πούμε ότι τα τελευταία στοιχεία του ΕΚΑ, 30 Ιουνίου του 2018, ΕΚΑ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να πούμε εξ αρχής ότι το ΕΚΑ, τα στοιχεία που δημοσιεύει, είναι με βάση ένα σύστημα παραπομπών. Δεν έχει φακέλους των ανηλίκων αυτό που κάνουμε τώρα με την Επιτροπή. Ούτε έχει σύστημα παρακολούθησης του ανηλίκου αυτό που κάνουμε τώρα με τον νόμο για την Επιτροπή. Έχει απλά ένα αρχείο παραπομπής. Τι σημαίνει αυτό? Το ίδιο παιδί μπορεί να παραπέμπεται πολλές φορές. Σε αυτό το αρχείο λοιπόν του ΕΚΑ, από τα 3.500 παιδιά που εμφανίζονται ασυνόδευτα ανήλικα, αυτά αναφέρεται και όλοι σας εδώ, τα 1.258 παιδιά δεν εντοπίζονται πουθενά. Πουθενά. Άρα και το ΕΚΑ τα αναφέρει ως εξής. 345 δεν γνωρίζουμε που είναι. 634 είναι σε αστεγεία. Πάλι δηλαδή δεν γνωρίζουμε που είναι. 279 είναι σε άτυπη στέγαση. Από αυτά 222 είναι με οικογένειές τους. Είναι με συγγενείς τους. Άρα δεν προσμετρώνται. Σούμα.
1258 παιδιά δεν εντοπίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι υπαρκτά, ότι υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα? Όχι, αγαπητοί κύριοι βουλευτές και κυρίες. Μπορεί να σημαίνει ότι έχουν φύγει. Επομένως, μπορώ να σας πω σήμερα ότι αυτό που υπάρχει και είναι πλήρως καταγεγραμμένα και πιστοποιημένα είναι 2.400 ασυνόδευτα, εκ των οποίων 1.130 φιλοξενούνται σε ξενώνες. Άρα, εμείς λέμε, άμεσα πρέπει να στεγάσουμε τα υπόλοιπα. Τι κάνουμε? 714 θα στεγαστούν άμεσα γιατί βρίσκονται σε προστατευτική φύλαξη. Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίηση και ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Αυτά όλα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Άρα τι κάνουμε τώρα? Ιδρύουμε 460 νέες θέσεις σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τον ΔΟΜ. Δεύτερον, σε κτίρια της πρόνοιας. Της πρόνοιας ή σε κτίρια κέντρων κοινωνικής προστασίας. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και τα εγκαταλελειμμένα, ασυνόδευτα, να το πούμε έτσι, Ελληνόπουλα. Εκεί λοιπόν ανοίγουμε 120 θέσεις στην Ήπειρο, Πογονιανή, Κόνιτσα, Ζήτσα, Αμφιλοχία και 250 θέσεις σε Βόλο, Αθήνα, Πειραιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας. Ας δούμε πιο αναλυτικά τις διατάξεις. Θα χρειαστώ λίγο. Ναι. Λίγο. Ειδικότερα. Θα πω πώς θα είναι όλη η διαδικασία για να το καταλάβει ο καθένας. Μόλις το παιδί έρχεται στην Ελλάδα, τότε αμέσως πρέπει να διαπιστωθεί η ανηλικότητά του και η ταυτότητά του. Συνήθως δηλώνει. Λέγομαι έτσι, είμαι τόσο χρονών. Διαπιστώνεται μέσα από μία μεγάλη συζήτηση που γίνεται με ειδικούς η ανηλικότητά του. Καταγράφεται. Αμέσως επιλαμβάνεται προσωρινός επίτροπος, ο οποίος είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων. Όπου δεν έχει εισαγγελέα ανηλίκων, είναι ο εισαγγελέας πλημμυριωδικών. Δεν καταλαβαίνω τι λέει το ΚΚΕ, ότι κάνουμε δικαστήρια. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, άρα αμέσως γίνεται λοιπόν αυτό η ιστορία με τους, είτε είναι λοιπόν εισαγγελέας πλημμυριωδικών, είτε είναι εισαγγελέας ανηλίκων. Τι κάνει σήμερα αυτός ο εισαγγελέας? Ο εισαγγελέας είναι ο προσωρινός του επίτροπος. Αμέσως μετά λοιπόν δηλώνει, ψάχνει να βρει από το ΕΚΑ, δηλώνει στο ΕΚΑ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πού να πάει το παιδί. Και όταν βρει θέση από το ΕΚΑ, τότε έρχονται οι άνθρωποι που έχουν τη δομή αυτή που θα πάει το παιδί, ΜΚΟ λέει το ΚΚΕ, βεβαίως, ή ΜΚΟ ή Κέντρος Κοινωνικής Προστασίας που λέμε εμείς, γιατί εκεί είναι, και εκεί έχουμε παιδιά. Εκεί λοιπόν μόλις πει, έρχονται αυτοί, παραλαμβάνουν το παιδί και το πάνε στο μέρος που θα μείνει. Τι αλλάζει. Αλλάζει ότι πρώτον, μόλις καταγράφεται το παιδί αποκτά ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος στηρείται στο ΕΚΑ. Άρα παρακολουθείται συνέχεια η πορεία του και τι ώρα θα επανενωθεί. Δεύτερον, εισάγεται ο θεσμός του μόνιμου επιτρόπου. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει το παιδί να έχει επίτροπο τους ανθρώπους του κέντρου μέσα στο οποίο διαβεί. Γιατί μπορεί να έχει παράπονα το παιδί και αυτοί να μην τα εξυπηρετούν. Άρα δεν εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι προσωρινός ο επίτροπος ο μόνιμος, να μην ταυτίζεται με αυτούς που έχουν τη δομή. Γιατί λέει λάθος το ΚΚΕ όταν λέει ότι πρέπει να έχουμε κρατικούς φορείς όπου είναι εκεί η επίτροπη? Γιατί? Γιατί το παιδί έχει μια ροή. Άλλοτε έρχονται πολλά παιδιά, άλλοτε όχι. Άρα οι θέσεις που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα δεν είναι σταθερές. Όμως πρέπει να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα μητρώα επιτρόπων, όχι διορισμένων δημόσιων υπαλλήλων, διότι δεν μπορεί αυτοί να μετακομίσουν και να πάνε ξαφνικά στην Καλαμάτα, γιατί όπου ζει το παιδί,
όπου μπει το παιδί, εκεί πρέπει να είναι ο επίτροπός του. Γιατί κάθε εβδομάδα θα το βλέπει, κάθε εβδομάδα θα κάνει ηλεκτρονική έκθεση, έτσι λέει αυτός ο νόμος. Άρα πρέπει να είναι ένα μητρό. Θα είναι το μητρό σοβαρό, βεβαίως λέμε εμείς. Θα κάνουμε προκήρυξη στο ΕΚΑ, θα βάλουμε κριτήρια για ποιους θα πάρουμε, θα τους εκπαιδεύσουμε, θα εξεταστούν, όποιοι πετύχουν θα γραφτούν στα μητρώα. Καταλαβαίνετε γιατί είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Και τέλος, θα υπάρχει τρίτο μητρώ ηλεκτρονικό, το οποίο είναι όλοι στέγες, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί σήμερα, όταν ένα παιδί φεύγει από μία στέγη, δεν αναφέρεται αμέσως αυτό πουθενά. Πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς το παιδί. Λοιπόν, αυτό το σύστημα με τη διεύθυνση, λοιπόν, ο τρίτος θεσμός που είπα, η διεύθυνση στο ΕΚΑ, είναι απαραίτητο για να έχουμε πραγματικά την προστασία του παιδιού. Και βέβαια, τα υλικά του, η διαβίωσή του, τα ρούχα του, τα πάντα εξασφαλίζονται μέσα στις δομές στις οποίες διαβίει. Πιστεύω λοιπόν ότι, για να τελειώνω γιατί έχω πάρει πολύ χρόνο, θέλω πραγματικά να δείξετε αυτή τη γενναιοδορία που χρειάζεται. Το έχετε καταλάβει το νομοσχέδιο όλοι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, σήμερα, ειδικά, να μην ψηφίσετε για το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών που είναι τα πιο απροστάτευτα, τα πιο ευάλωτα του κόσμου. Τα παιδιά όλου του κόσμου είναι και δικά μας παιδιά. Και όπως λέει ένας υπέροχος στίχος, αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.